Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, έκτη αγωνιστή για την Summer Development League απόψε. Οι Westside αντιμετωπίζουν τους Porto Raptors. Από τη μία η Westside με δύο νίκες και τρεις ήττες μέχρι στιγμής στην καλοκαιρινή προσπάθεια. Κοντά στους Porto Raptors, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη. Μετρούν 5 ήττες σε εισάριθμα παιχνίδια. Ένα δίποντο άστοχο από τον Παπαγιαννάκο. Παραμένουν ωστόσο στην επίθεση οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Πάσα απέναντι για τον Σουγιουλτζή, εκτελεί και αυτός για τρεις, θα το βάλει. Πρώτο εύστοχο σουτ πίσω από τα 6.75 για τους φιλοξενούμενους. Και 0-3. Νικολάου άφησε στον Τριανταφυλλίδη. Και πάλι Νικολάου θα το πάρει από την κορυφή, δεν έρχεται η απάντηση από την πλευρά των Westside. Κατεβάζει ο Βατουβάκης. Στου τριών πόντων νέο, αλλά και άστοχο από τον Δήμο. Παρέμεινε το 0-3. Ηλίας Νικολάου κατεβάζει. Τριανταφυλλίδης. Μπελεχάκης το χάνει κι αυτός. Πάσα πέρασε για τον Μπαντουβάκη. Ανενόχλητος ο Σαράντης, ο Γιουλτζής εκτελεί για το 0-6. Δύο εύστοχα σουτ μέχρι στιγμής και τα δύο από την περιφέρεια. Από την άλλη Westside αναζητούν ακόμα το πρώτο τους χαλάφι. Μπελεχάκης άρχισε στον Τριανταφυλλίδη. Θα εκτελέσει εκείνος, βρίσκει σίδερο Παπαγιαννάκος. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Νίκο Νικολάου. Μπελεχάκης από κοντά, το χάνει. Νίκος Νικολάου όμως ξανά θα αντιδράσει καλά. Θα μαζέψει και πάλι την μπάλα για να κρατήσει την επίθεση του Westside. Ύψωσε εξαιρετικά για τον Αδελφόπουλο, αλλά εκείνος δεν εκμεταλλεύτηκε την πάσα. Παρέμειναν στο 0 οι γηπεδούχοι. Καλδέλης, υποπίεση, δεν εκτελεί σωστά. Τελεχάκης δεν βιάστηκε. Προτιμάει ο ίδιος να κατεβάσει. Βρήκε τον Τριανταφυλλίδη στα αριστερά, πάρα πολύ ωραία θα κλέψει ο Δήμος. Και άφησε και την κατάλληλη στιγμή στον συμπαίκτη του, τον Μπαντουβάκη. Και εκείνος έκανε το 0-8. Καλό ξεκίνημα για τους άσπρους, ακόμα άσφαιροι η Westside. Νικολάου σε δίπλα τους, τον Μπελεχάκη. Μπαίνει ψηλά και ο Αδελφόπουλος, Νίκος Νικολάου. Κρατάει, θα πάρει από μακριά το σουτ για να προλάβει και το χρονόμετρο, καθώς ο χρόνος τελείωνε. Ανανέωσαν την επίθεση τους οι γηπεδούχοι. Νέο σουτ, άστοχο και αυτό. Νέο επιθετικό rebound ωστόσο. Τριανταφυλλίδης θα το σκεφτεί και πολύ. Μπάλα εκεί. Έμεινε για λίγο στο κορυφή του ταμπλό. Στα χέρια των Porto Raptors τώρα. Πήρε μια γρήγορη εκτέλεση, αλλά αφήσει ο Καλδέλης. Νικολάου πάει όλο τον δρόμο. Καλάθι και φάουλ, σπάει το ρόδι. Βρίσκει σκορ για την ομάδα του 2-8. Μέσα και η συμπληρωματική βολή για το 3-8. Πάσα χέρι με χέρι στον Σουγιουλτζή. Δήμος του δώσε ξανά για να πάρει το τρίποντο. Μαζεύσαν οι άσπροι. Δήμος στον Παπαγιαννάκο. Περνάει, υπάρχει φαουλ τον Ηλία Νικολάου, ποιος το παραδέχεται. Είναι το πρώτο μαδικό και για τους γηπεδούχους. Ο Παγιαννάκος από κοντά με το ένα χέρι
Αδελφόπουλος το σκέφτηκε για λίγο να επιχειρήσει μια μακρινή πάσα ο Μπελεχάκης. Πάρει τώρα ένα γρήγορο τρίποντο. Μαζί θα είναι με το Σουγιουλτζή υπό το Ράφτορς. Και πάλι στα χέρια του Μπαντουβάκη. Ωραία, θα αποφύγει τον αντίπαλό του. Δήμος αφήνει στην γωνία Σουγιουλτζής. Θα το βάλει. 3-11. Σουγιουλτζής, που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Βρίσκει τα σουτάκια εδώ από την περιφέρεια, έχει βάλει 3 μέχρι στιγμής. Και οι Πορτοράφτος βρίσκονται στο σύν 8, μπορούν να ανεβάσουν τώρα τη διαφορά τους. Ο Δήμος, ο Παπαγιαννάκος έρχεται γρήγορα, πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Τριανταφυλλίδης. Δύο είναι τα ομαδικά πλέον. Δύο βολές και για τον Παπαγιαννάκο. Εύστοχος στην πρώτη. Βάζει και την δεύτερη. Για το 3-13. Διαφορά από νωρίς σε διψήφιο νούμερο. Με κάτι λιγότερο από 4 λεπτά από μένα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μπελεχάκης αστόχησε, πιέζει τώρα τον Δήμο. Αλλά έφτασε τον Μπαντουβάκη. Σουλτζής, Παπαγιαννάκος. Θα το πάρει μπροστά από τον Αδελφόπουλο, ψηλότερα. Καραγιάννης βρέθηκε στο παρκέ, βρήκε την πάσα, Δήμος είναι μόνος του. Εκτελεί και το βάζει και αυτός. 3-16, ακόμα ένα τρίποντο στη λίστα για τους Πορτοράφτορς. Οι οποίοι ξεφεύγουν στο συν 13 πλέον. Θέλει να απαντήσει ο Ηλίας Νικολάου, δεν τα καταφέρνει. Ο ίδιος όμως θα μαζέψει το rebound από το δικό του άστοχο σουτ και με τη δεύτερη ευκαιρία θα τα καταφέρει πιο καλά από κοντά αυτή τη φορά. 5-16. Μαντουβάκης. Γιάννης άφησε δίπλα του. Δήμος το βάλε νωρίτερα από εκεί, θα το πάρει ξανά, θα το χάσει αυτή τη φορά. Έχει μπροστά ο Νίκος Νικολάου. Τελειώνει τη φάση με το lay-up για το 7-16. Διαφορά παίρνει σε μονοψήφιο. Στο μείον 9 πλέον η Westside, στο συν 9 η Porto Raptors, 2-38. Πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Η Ανταφυλλίδης μάζεψε το rebound. Μπαλά καταλήγει στα χέρια του Μπελεχάκη. Νικολάου στον Αδελφόπουλο. Πάλι μπαλά στον Νικολάου. Είναι καλό το σουτ, Δήμος. Μπαλάει την μπαλά κάποια μέτρα. Μπαντουβάκης αφήνει κατευθείαν στο πλάι του Γιουλτζής χωρίς δεύτερη σκέψη. Θετικό rebound. Ο Παγιαννάκος πάρα πολύ όμορφη συνεργασία εδώ. Τον Πόρτο Ράφτορς αξίζει και το χειροκρότημα του Σιαχάμι, ο οποίος αποθεώνει τους παίκτες του για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξαν σε αυτή την επίθεση. 7-18 πλέον και έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση μετά το time out των Westside, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους να έχουν παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα σε αυτά τα πρώτα λεπτά που έχουμε αγωνιστεί, στα πρώτα 8 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί στο παιχνίδι. Θετικό rebound από τους γηπεδούχους. Τριανταφυλλίδης εκτελεί. 10-18. Μπαντουβάκης. Πήρε ο Παπαγιαννάκος. Γραμμή τελικά. Κρατήσει γραμμή ο παίκτης των άσπρων. Λέγκας. Σουτάρι, αστοχή. Με το ψηλότερο Καλδέλης. Μαντουβάκης. Παπαγιαννάκος. Ένα δίποδο του Καλδέλη απέναντι στον Βολόν. Δεν θα καταλήξει τον στόχο.
Ηλίας Νικολάου, αυτή στον Λέγκα. Εδώ το κόψιμο του Νικολάου, δεν καταφέρει να περάσει την πάσα. Έγινε το κλέψιμο με τον Δήμο. Να φέρνει στην άλλη πλευρά, υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Υπάρχει στήριγμα για φαουλ από τον Σιγκουλτζή. 27 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Αυτό είναι το δεύτερο μαλλικό των Porto Raptors. Έχουν ακόμα δύο να δώσουν. Λεγκάς. Του δώσε το σκρίν ο Λευκόπουλος. Παίζει έξω με τον Νικολάου. Δύσκολη προσπάθειά του, δεν θα βγει το καλά. 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Porto Raptors. Παντουβάκης έριχνε ταχύτητα. Στο πλάι ο συμπαίκτης του Καλδέλης υψώνει, δεν το βάζει. Παπαγιαννάκος προλαβαίνει το ρολόι, αστοχή. Και έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 10-18. Επιστρέψαμε στην δράση. Περίοδος. Με τους Westside να βρίσκουν το δρόμο προς το καλάθι, 12-18. Τον Λευκόπουλο να βάζει για αυτό το όνομα τους τους σκόρερ. Γιάννης. Παντουβάκης άρχισε στον Ισιαχάμι, ο οποίος πέρασε για πρώτη φορά στο παρκέ με ωραίο στυλ. Θα αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι, 12-20. Από την πρώτη προσπάθεια ανοίγει αμέσως λογαριασμό. Λέγκας. Λευκόπουλος θα επιχειρήσει για τρεις. Μαλά κατάληγε εκτός πριν προλάβει ο Λευκόπουλος. Έτσι είναι για τους Porto Raptors. Με το Ψιαχάμι να αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Παντουβάκης για τον Καραγιάννη. Πάσα έξω για τον Ψιαχάμι. Από εκείνο το σημείο θα εκτελέσει από πάρα πολύ μακριά. 12-23. Πρώτο εύστοχο τρίποντο και για τον ίδιο. Λευκόπουλος το ψάχνει το σούτ, θα το βρει τώρα. Για το 15-23. Και όλοι στους 8. Και απαντάει και στο τρίποντο του Σιαχάμι. Καραγιάννης, ψάχνει λύσεις. Πάσα στη γωνία, Σιαχάμις. Έπαιξε με τον Καλδέλη, θα δεχτεί το στόπ εκείνος όμως από τον Μπελεχάκη. 3 δευτερόλεπτα τώρα για τους άσπρους. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Παντουβάκης. Νικολάου έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Θα πάρει την πάσα από τον αδερφό του, θα την κάνει ασίστ. Θα βάζει και με τον εαυτό του Παντουβάκης τώρα. Του Γιουλτζής από ένα σημείο που του αρέσει να εκτελεί. Δεν θα το βάλει αυτή τη φορά. Βάλα στα χέρια του Λέγκα. Μελεχάκης. Λέγκας από την κορυφή. Το χάνει, Μελεχάκης μαζεύει. Ζητάει ο Λευκόπουλος για να πάρει ακόμα ένα τρίποντο. Θα χάσει όμως και εκείνος. Δεν αλλάζει το 15-23. Παντουβάκης, πάρα πολύ καλή αντίδραση του Λευκόπουλου. Παλεύει εκεί να συγκρατήσει την μπάλα, δεν την προλαβαίνει. Με αυτοθυσία μπήκε στην φάση και εισπράττει και τα εύσημα από τους συμπαίκτες αλλά και από τους αντιπάλους. Κατοχή είναι για τους Porto Raptors. Είναι για μια προσπάθεια να σκουπιστεί το παρκέ στο σημείο που προσγείωθηκε ο παίκτης των Westside.
δυνάμεις για 3. Βρίσκει στόχο. 15, 26, ο Σιαχάμις, ο οποίος είναι αλάθαστος μέχρι στιγμής. Λεγκάς. Παρακινδυνευμένη πάσα του, ο Μπελεχάκης όμως την κατάφερε να την υποδεχτεί. Κλείστηκε καλά, έγινε και το κλέψιμο. Θα χάσει για λίγο την τρίπλα ο Μπαντουβάκης, παλεύει και με τον Νικολάου, γραμμώνει την πάρα πρώτη του αντιπάλου του και βρίσκει και την πάσα απέναντι. Σουγιουλτζής για 3, βάλα στο σίδερο, επιθετικό rebound του Μπαντουβάκη και φάουλ στην συνέχεια από τον Λευκόπουλο. Τώρα να παίρνει. Πιέζεται από τον Νικολάου, προσπαθεί να περάσει, κρατάει ο ίδιος. Μέσα στο πλάι, τρίποντο από τον Καλδέλιο, έχει καλό. Νικολάου υποπίεση, καταλήγει στο φάουλ από τον Δήμο. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας, ήθελε να πετύχει το καλάθι ο Νικολάου, γι' αυτό και αντιδράει έτσι. Λευκόπουλος θα είναι στο μάτς, Λευκόπουλος στο πάγκο. Έξω πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη, 0-2 από τον Ηλία Νικολάου. Καραγιάννης. Παγιαννάκος βγάζει έξω και πάλι θα πάρει την μπάλα. Θα παίξει ενάντια στον αδερφό που λέει, έχει απλώς όμως αντικανονικά το χέρι του. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. 30 Φιλίδης τώρα έτοιμος να περάσει το μάτς. Θα αντικαταστήσει τον Ηλία Νικολάου. Τριανταφυλλίδης με το δεξί που μπορεί να σκοράρει. Φέρε και 45 ακόμα για το φινάλι του ημιχρόνου. Καραγιάννης τον σταματάει με φάουλο Λέγκας. Σιαχάμις φινεί έξω. Δήμος θα το πάρει, κάνει airball. Μελεχάκης παίζει με τον Λέγκα. Πέστησε ανάμεσα στην άμυνα του Σουπορτο Ράφτορς. Ο Μελεχάκης εκτελεί για 3. Παρακαταλήγει στα χέρια του Νικολάου. Κάνει σταυρωτές, βηματάκι πίσω για να πάρει ακόμα ένα τρίποντο. Χάμις. Έχει στήριγμα μπροστά κοντά τον Καραγιάννη, Καλδέλης και πάλι Σιαχάμις. Σηκώνεται από το ζωγραφιστό. Ο Δήμος δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Δεν αλλάζει το 15-26. 5-8 με τη στιγμή στο επόμενο σκορ. Σε αυτά τα 5,5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί στην δεύτερη περίοδο. Σιαχάμις συνεργάζεται ωραία εδώ. Υπέρχει στον Πόρτο Ράφτορς, Καλδέλης. Δεύτερη ευκαιρία του να κερδίσει το φάουλ. Ακόμα στο πάρκε. Θα παίξει τον φιλοξενούμενο τώρα, θα σηκωθεί για να πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας ώστε να εκτελέσει τις δύο βολές του. Πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη με τη βοήθεια του ταμπλό για το 15-27. Ένας έκτος για να μπει θέση του Παπαγιαννάκος. Λέγκας. Νικολάου
με την εκτέλεση. Τελευταίος ακούμπησε ο παίκτης των Πορτοράφτορς. Ο Μαντουβακής. Μελεχάκης. Ρολέγκας. Φάουλ από τον Δήμο. Τρίτο και για τους άσπρους. Από τρία έχουν τώρα οι δύο ομάδες. Μελεχάκης. Έχει τον Δήμο μπροστά του. Του δίνει επιλογή. Ασκρίνει ο Λέγκας. Μελεχάκης αναζητεί κάποια επιλογή. Λέγκας θα πάρει την εκτέλεση στα 4 δευτερόλεπτα. Ίσα ίσα που βρήκε Στεφάνη Μάλα. Και πέρασε εκτός στην συνέχεια. Στο Γιουλτζής στο παρκέ. Ο Δήμος στον παγκό. Συνέχεια μεσιά χάμε. Γιαννάκος, δεν είναι καλή επιλογή του. Νικόλαος φέγει στον εθνιδιασμό. Δεν μπορεί να τον σταματήσει και ο Σιαχάμης. 17-27 πλέον. Και πάλι διαφορά στρογγυλά, στρογγυλά στους 10 πόντους. Συγκλητής αυτούς στον Σιαχάμη. Ο Παπαγιαννάκος έστειλε τον Αδελφόπουλο. Στα λίγο να έχουμε ένα νέο λάθος από τους Πορτοράφτορς. Καραγιάννης έμεινε μόνος του. Δεν πήρε ένα καλό σουτ. Θα καλέσει οι προϋποθέσεις. Κακή όμως η εκτέλεση. Λεγκάς. Μελεχάκης προσποιήθηκε. Θέλει να πλησιάσει. Με ρίσκο η πάσα του Αδελφόπουλου συγκρατεί. Από το πλάι ο Μελεχάκης τώρα θα το βάλει. 20-27, εκτελεί ο Μελεχάκης, μειώνει και την διαφορά σε 7. 2-50 πριν την Άννα Παυλά. Ψάχνει επιλογές ο Καραγιάννης. Ο Παπαγιαννάκος με 2 μπροστά του. Θα πάρει την εκτέλεση κακή όμως. Ζητάκι συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Η μπάλα είναι για τους Westside. Λεγκάς. Για τα Φιλίδης. Πάσα έξω. Γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια για να φτάσει τον Μελεχάκη. Ένα σουτ για 3 πόντους. 23-27. Μελεχάκης ο οποίος βρίσκει σιγά σιγά το χέρι του. Βοηθάει και την ομάδα του ώστε να πλησιάσει στο μείον 4. Θέλει να απαντήσει ο Σουγιουλτζής, θα τα καταφέρει και με ταμπλό μάλιστα. 23-30. Λέγκας. Θα αφήσει έξω ο Μελεχάκης, θα το βάλει και αυτό, όχι. Τη φορά αστοχή. Καραγιάννης. Καταδιώκει ο Αδελφόπουλος, τον δυσκολεύει κάπως. Μέσα στην κορυφή, στο Γιουλτζής. Αστοχή. Άδεσε. Ο Αδελφόπουλος υπάρχει στο χέρι του Τριανταφυλλίδη. Ο Κολάου ανεβάζει ταχύτητα. Υπάρχει φαουλ από τον Καραγιάννη. Όχι το φαουλ. Το έκανε ο Γιουλτζής τελικά. Και όχι ο Καραγιάννης. Ενώ ο Λευκόπουλος επέστρεψε και πάλι στο παρκέ. Έξω η πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. 24-30. Στη γωνία. Στέκεται για 2, το χάνει όμως ο Βαντουβάκης. Μπαλά έφτασε στα χέρια του Νικολάου. Εξαιρετική κίνηση, πάρα πολύ όμως η κίνηση του Νικολάου. Θα το χάσει όμως την τελική. Κρίμα, άλλασε. Ό,τι έφτυσε. Σιαχάμης. Πάρει μια προσπάθεια. Ο Ελφόπουλος στο rebound, παίρνει 38 δευτερόλεπτα ακόμα.
Λεκάς. Στον Λευκόπουλο, σηκώθηκε για τρεις, βρίσκει σίδερο. Απομένουν και κάποια δευτερόλεπτα για μια νέα επίθεση στην συνέχεια. Μια μακρινή πάσα του Σιαχάμι. Φιλουτζής από το πλάι, το χάνει. Νικολάου τώρα με 13 δευτερόλεπτα. Δεν νοιάζεται, 8 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι, κρατάει στα 5. 4-3, Λευκόπουλος θα πάρει το τελευταίο σιούτ, το σίδερο η μπάλα. Φινάλ λοιπόν και στην δεύτερη περίοδο, 24-30 το σκορ. Επιστρέφουν και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος του παιχνιδιού. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο ανάμεσα σε Westside και Πορτοράφτος, 24-30 το σκορ, 6 πόντι χωρίς τις δύο ομάδες. Νωρίτερα υπενθυμίζω στην δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φτιάξουν μια διψήφια διαφορά, ωστόσο Ηλίας Νικολάου και Μπελεχάκης κατάφεραν να βρουν τα καλάθια που χρειάζονταν το Westside ώστε να ρίξουν κάπου στην απόσταση. Τριανταφυλλίδης παίζει με τον Λευκόπουλο, προσποιήθηκε, το πήρε τελικά, δεν το έβαλε, μαζεύσε ο Δήμος. Παντουβάκης. Δήμος βρήκε τον Καλδέλη, δεν ήταν καλή η προσπάθειά του, δεν αλλάζει και το σκορ. Λέγκας. Για δύο. Μπαντουβάκης έπαιξε γρήγορα με τον Σιγιουλτζή, ο οποίος μέχρι στιγμής θα έχει πάει πάρα πολύ καλά από την πλευρά των Πορτοράφτορς. Λέγκας ζητάει μπροστά ο Νικολάου, καταφέρει να συγκρατήσει. Κάνει επιλογές εκεί, πιεζόμενος από δύο, βρήκε τον Τριανταφυλλίδη. Λέγκας σουτ για δύο από μέσα απόσταση. Τα χέρια του Καλδέλη πέρασε εκτός η μπάλα. 8 δευτερόλεπτα για τους Westside τώρα. Όχι, ανανεώνεται το ρολόι, στα 14 θα πάει. 14 επίθεση λοιπόν για τους γηπεδούχους. Λέγκας στα κίνηση, θα την κάνει τώρα ο Νικολάου. Τελεί για 3. Τριανταφυλλίδης μαζεύει. Και δίπλα το Λευκόπουλος θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Βρέθηκε στο παρκέ. Τα φάουλ δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Θα βάλει τα χέρια του στην μπάλα ο Αδελφόπουλος. Είναι το κλέψιμο. Λευκόπουλος θα βγει στην άλλη πλευρά. Όμως δεν θα καταλήξει σε κανέναν. Στο πλάι για τον Σουγιουλτζή, ο οποίος θα βάλει ακόμα 3 πόντους στο σακούλι του. 24-33 συνεχίζει από εκεί που άφησε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω έκανε πολύ καλή δουλειά πίσω από τα 6.75. Υπήρξε ένα θεματάκι τώρα με το χρονόμετρο. Μαλά, πάει στο πλάι. Σε κόλλησε ο πίνακας. 14 δευτερόλεπτα λοιπόν για τους Westside. Νικολάου βάλε τα χέρια του στην μπάλα ο Δήμος. Νικολάου κράτησε. Βολεύεται, Λέγκας στα 3, θα εκτελέσει από αρκετά μακριά. Μπάλα μόνο στο ταμπλό και στα χέρια των Πορτοράφτων στην συνέχεια. Μαντουβάκης είναι στο πλάι, ο Γιουλτζής δεν θα το σκεφτεί και πολύ. Έχουμε και τέχνη γεμινή στον Λευκόπουλο. Καθώς
δεν σε παλαμά για την ώρα που πήγε να εκτελέσει ο αντίπαλος του. Μέσα η βολή, 24-34. Στρογγυλά και πάλι στους 10 πόντους η διαφορά από όλες τις δύο ομάδες και πάλι ξεφεύγουν σε ρίξη νούμερο οι Porto Raptors. Αδελφόπουλος, πάρα πολύ ωραία αυτή στον Μπελεχάκη. Έχουν και δεύτερη ευκαιρία όμως η Westside. 30 φιλίδες θα την σπαταλήσει και αυτή. Δήμος. Παντουβάκης του δώσε ξανά. Παπαγιαννάκος. Αφού δεν βρήκε κάποια διαθέσιμη πάσα το πήρε ο ίδιος. Δεν το έβαλε όμως. Πάλα έφτασε στα χέρια του Λέγκα. Επέστρεψαν οι άσπρες στην αμυνά τους. Σε οργανωμένη επίθεση Westside. 30 φιλίδες για 3. Πρέπει να ακούμπησε και ο Καλβέλης, γι' αυτό η κατοχή είναι για τους Westside. Καραγιάννης στη θέση του Παπαγιάννακου τώρα. Μπελεχάκης. Λέγκας στα 10. Αλλιώθηκε η πάσα του. Έκλεψαν οι Porto Raptors. Και έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά. Δήμος θα δυσκολευτεί από την καλή άμυνα του Μπελεχάκη. Νικολάου τώρα για τους γηπεδούχους. Λέγκας με μια σκαστή πάσα θα βρει το 30 φιλίδι. Υπάρχει φάουλ τον Καραγιάννη. Βρήκε μακριά τον Λέγκα. Μπελεχάκης. Ωραία, απέφυγε τον αντίπαλό του. Βρήκε χώρο για να εκτελέσει. Δεν θα το κάνει σωστά. Η μπάλα όμως θα καταλήξει πάλι στα δικά του χέρια. Από κοντά δεν μπορεί. Παλεύουν εκεί οι παίχτες των Westside. Δεν θα έρθει το καλάθι παρά την προσπάθεια. Παντουβάκης. 3-1-2. Καλδέλης. Επιστρέφει ο Αδελφόπουλος στην άμυνα. Θα προλάβει όμως ο Παντουβάκης να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 24-36. 0-6 το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο. Ακόμα δεν καταφέρει να σκοράρει η Westside. Ενώ έχουμε παίξει σχεδόν 6 λεπτά στην συγκεκριμένη περίοδο. Μπελεχάκης αφήνει στον Λέγκα για 2. Αυτός θα το βάλει. 26-36. Από την κορυφή ο Καλδέλης. Δεν θα βάλει πολύ δύναμη. Μπελεχάκης μένει πάνω του ο Παντουβάκης. Αφήνει στον 30 φιλίδι. Δελφόπουλος πασαχέρι με χέρι. Μπελεχάκης από αρκετά μακριά. Δεν μπορεί να βρει στόχο. Μαζεύει ο Καραγιάννης. Και πάλι μόνο δύο παίχτες στην άμυνα των Westside. Αριθμητικό πλεονέκτημα ξανά για τους Porto Raptors. Βλέπετε, ο Νικολάου είναι εκνευρισμένος με τους συμπαίκτες του και λογικό, καθώς και πάλι βρέθηκαν να είναι εκτεθειμένοι και οι παίκτες των Westside. 26-38 και έχουμε και time out. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Σταθερά σε δείξει το νούμερο η διαφορά που κρατούν στα χέρια τους οι Porto Raptors. 26-38 το σκορ πλέον. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους άσπρους. Δημοστέκεται για 2, το βάζει για το 26-40. 2-10 το νούμερο σκορ. Μόλις ένα καλάθι έχουμε δει μέχρι στιγμής από τους Westside στην τρίτη περίοδο. Αυτό του λέγκα νωρίτερα. Νικολάου κερδίζει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Καραγιάννης. Thank you.
Κυριαχάκης. Νικολάου του δίνει ξανά. Θα πάρει το τρίποντο Βελεχάκης, εκτελεί εύστοχα. 29-40. Με πήξε ο αδελφόπουλος Τεσβένος στο παρκέ, γι' αυτό και σταμάτησε και η ροή του παιχνιδιού. Συνέχεια με τον Καραγιάννη. Παντουβάκης. Κάνε την κίνηση της Χαρχάμης, δεν είναι καλή πάσα όμως. Νικολάου. Άφησε στον Νίκο. Μελεχάκης. Λιγότερο από 2 λεπτά για το φινάλι και τη περίοδου. Γλίτωσε με εδώ το λάθος του Πορτογράφου. Ήρθε το καλάθι από τον Παντουβάκη. Για το 29-42. Νικολάου. Πήγε προς τα μέσα. Δεν πέρασε όμως η πάσα του. Θέλει αυτό το σούτ, θα το πάρει, δεν θα το βάλει όμως. Τρέχει τώρα γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Νικολάου, παίζει με τον Ηλία. Είναι λίγο και ευθυδιασμός. Καραγιάννης θα περάσει. Πάρει φάουλ. Θετικό από τον Καραγιάννη. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους Πορτογράφους, 1-3 τα ομαδικά. Ενώ μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου πάντα. Ηλίας Νικολάου εκτελεί την κορυφή. Ψηλότερα θα μαζέψει ο Τριανταφυλλίδης και από κοντά θα μειώσει. 31-42. Μόναχος ο Δημός, δεν εκμεταλλεύει την ευκαιρία του. Ο αδελφόπουλος μαζεύει. Στην άλλη πλευρά ο Νικολάου γρήγορα έφτασε το καλάθι για το 33-42. Και έχουμε και διακοπή τώρα το time out των Πορτοράφτορς. Το 9,3 στο ρολόι. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα στην συνέχεια για μια νέα επίθεση. 33-42 το σκορ. Καραγιάννης παίζει με τον Τσιαχάμι. Θα κλέψουν οι Westside. Νικολάου παίρνει την μπάλα και να αφήνει και στο καλάθι. 35-42. 6-4 λεπτά για τον Τσιαχάμι. Θα το πάρει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Δεν ήταν άσχημο. Δεν κατέληξε στον στόχο. Με και ο Μπελεχάκης θα ρίξει από τη μία ρακέτα στην άλλη. Φινάλ λοιπόν και στην τρίτη περίοδο. 35-42 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Ξεκίνησε και το η τέταρτη περίοδος. 35-42 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Σταθερά μπροστά οι Πορτοράφτορς. Να κυνηγούν από την άλλη πλευρά οι Westside, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν και πάλι το ανοιχτό γήπεδο. Θα το κάνουν ξανά με επιτυχία. Ο Ηλίας Νικολάου θα φέρει ακόμα 2 πόντους. Και εδώ 37-42. Γενικά εκμεταλλεύονται την ταχύτητα και την οίκου και του Ηλία Νικολάου. Η σημερινή γηπεδούχη τους βγαίνει στις τελευταίες φάσεις. Ρίχνουν και την διαφορά στους 5 πόντους. Πέρασε πάσα για τον Μπαντουβάκη, από κοντά θα το χάσει. Παπαγιαννάκος θα μαζέψει. Δεν βγαίνει νικητής, κρατούν ωστόσο οι άσπροι. Ο Παγιαννάκος θα εκτελέσει. Βάλα στο σίδερο, ναι, θετικό rebound. Παντουβάκης από κοντά θα το βάλει τελικά. 37-44, εκμεταλλεύτηκαν τις ανανεωμένες επιθέσεις τους. Φιλοξενούμενοι. Για τη διαφορά και πάλι στους 7. Τριανταφυλλίδης.
Λίγο λίξε να πάρει την μπάλα ο Γιαχάμις. Τώρα θα έρθει το rebound. Μπαντουμπάκης. Στημένος στη γωνία ο Δήμος Γιαχάμις. Αυτός θα πάρει το τρίποντο. Και ευστοχή κιόλας. 37-47. Γρήγορα, γρήγορα στην τέταρτη περίοδο. Ανεβάζει και πάλι μια φορά στους 10 πόντους η Άσπρη. Λεχάκης. Λευκόπουλος για 2 μέσα. 39-47. Μπαντουβάκης. Μένει και βγαίνει η μπάλα. Ιερονικολάου. Μπαίνει στον Μπελεχάκη. Στον μεσηρά του στον Τριανταφυλλίδη. Τρίποντο για τους Westside. Νίκος Νικολάου βρίσκει στόχο. Από το 42-47. Δήμος. Τα βήματα. Κάνει και το φάουλ ο Καραγιάννης. Τους κάνει ο Μπελεχάκης. Και την δεύτερη. Μπελεχάκης. Παίρνει στον Νικολάου. Τριανταφυλλίδης. Δεν σημαίνει σωστά. Παίρνει το 42-47. Καραγιάννης θα κάνει όλα μόνος του. Δεν τελειώνει καλά τη φάση. Επιμένει όμως ο ίδιος και θα γίνει και της τελικά. Για το 42-49. Συνέχεια με Ηλία Νικολάου. Πέρασε από τον Σιαχάμι, πάει κόντρα στον Παπαγιαννάκο. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. 44-49. Καραγιάννης. Παγιαννάκος, παραβρήκε στα πόδια του Μπαντουβάκη. Νικολάου θα πάρει τώρα ένα γρήγορο τρίποντο. Ένιωσε αυτό που επέχει στην συγκεκριμένη φάση, δεν του βγήκε όμως αυτή η επιλογή. Και παρέμεινε το 44-49. Με ο Σουγγιουλτζής τώρα επιστρέφει. Παίρνει θέση του Δήμου. Ενώ ο Λέγκας αντικαθιστά τον Ηλία Νικολάου. Παγιαννάκος. Έκλεψε αν η West Side. Νίκος Νικολάου. Πες με τον Λέγκα, θα ξαναπάρει. Τι ωραία που συνεργάστηκαν εδώ οι δυο τους. 46-49. Το τρίποντο πλέον πλησιάζουν οι West Side. Και έχουν και ευκαιρία τώρα είτε να μειώσουν κι άλλο, είτε να εσωφαρίσουν ένα τρίποντο μετά το λάθος των Porto Raptors. Λευκόπουλος πήρε μια δύσκολη προσπάθεια εκτός Ευρωπαίας. Παγιαννάκος θα μπερδευτεί και με τον Καραγιάννη. Μπελεχάκης έφτασε κοντά, δεν τελείωσε καλά τη φάση. Χάνουν έτσι ακόμα μια ευκαιρία να πλησιάσουν κι άλλο τώρα οι Westside. Σιαχάμις για 3. Δεν το βάζει. Προλαβώ όμως. Καραγιάννης κρατούν την ισορροπία τους και οι δύο. Γλιτώνουν το λάθος. Κρατούν και την επίθεση. Παπαγιαννάκος βρίσκει χώρο. Δεν θα έρθει το καλάθι. Λευκόπουλος μαζεύει. Με ρίσκο η πάσα του κρατάει ωστόσο ο Νικολάου. Σταθεί να ξεφύγει και από τις άσπρες φανέλες. Έχουμε φάουλ. Χαμηλά. Πρώτο ομαδικό και για τους γηπεδούχους, 1-1 τα ομαδικά. Τριανταφυλλίδης. Λέγκας.
για 2, κοντό το σουτ. Παίρνει ο Σιαχάμις. Τελευταία 5 λεπτά και επίσημα στο χρονόμετρο. Σιγιουλτζής. Δεν θα του κάνει το κάτερη μπάλα. Νικολάου τρέχει, βλέπει μόνο άσπρες φανέλες μπροστά του, γι' αυτό και περιμένει τώρα να ανέβουν και οι συμπαίκτες του. Μελεχάκης παίζει με τον Λευκόπουλο. Εκτελεί για δεύτερη, κάνει έρμπολ. Αδελφόπουλος πέρασε το μάτς. Πέρα εκτός ο Λευκόπουλος. Σιαχάμις. Μαντουβάκης σηκώνεται, στέκεται στον αέρα. Βάζει την μπάλα στο καλάθι, 46-51. Λεγκάς. Ξεφεύγει. Φαίνει στον Νικολάου, ο οποίος ήταν ανενόχλητος. Δεν καταφέρει να εκτελέσει σωστά. Μαντουβάκης τώρα ανεβάζει ταχύτητα. Φαίνει ξανά. Μια σκαστή πάση για τον Καλδέλη. Δήμος θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Και τελικά βγαίνει και αυτή η άμυνα για τον Westside. Τρέχει στην άλλη πλευρά ο Λέγκας, δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 48-51. Και έχουμε time out για τους φιλοξενούμενους. Οι έχουν πλησιάσει και πάλι στο μείον 3 με τον Λέγκα να γράφει το 48-51, το οποίο βλέπουμε τώρα στο φωτεινό πίνακα. 3,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από την πλευρά των Porto Raptors ή αν θα πάμε σε thriller. Χρειάζεται και ο Δήμος, κερδίζει τελικά το φάουλ τον Τριανταφυλλίδη, όχι από τον Αδελφόπουλο. Λοιπόν, για τον Δήμο. Αστοχή στην πρώτη. Θα καταλήξει εκτός καλαφή και η δεύτερη. Παραμένουν 48-51. Λέγκας. Έγινε το κλέψιμο από τον Δήμο. Σιγιουλτζής παίρνει τα βήματα. Δεν θα μπει πάνω στο καλάθι. Άσκουσε εδώ παίκτη τον Πορτοράπτορς. Λεγκάς. Πίνει στο πλάι, Τριανταφυλλίδης, τάπα. Τιμένει όμως. Μελεχάκης, στα 9, τσεκάρει το ρολόι. Πάσα κάτω από τα πόδια. Τριανταφυλλίδης θα το πάρει από την γωνία, επιθετικό λοιπόν του Αδελφόπουλου, ούτε τώρα. Ανωτές χαμένες ευκαιρίες εδώ τον Westside. Ο φάουλ συμφυλέχει από τον Λέγκα. Μαλαγυρίζει πίσω. Σιαχάμις θα επαναφέρει. Προσπαθεί να αφυπνήσει κάπως τους συμπαίκτες του. Το κοντά ο Μαντουβάκης. Τριανταφυλλίδης γραπώνει την μπάλα. Αφήνει τώρα στον Μπελεχάκη. Και αυτός με τη σειρά του στον Λέγκα. 2 και 15 ακόμα. Μπελεχάκης. Αδελφόπουλος του δίνει το screen. Θα εκτελέσει για, για την ισοφάριση, η οποία δεν θα έρθει. Σιγουργής. Σιαχάμις. Για τελευταίο δίλεπτο. Όμως έδωσε και πάλι στον Τσουγιουλτζή. Μαντουβάκης ωραία θα αποφύγει τον Μπελεχάκη, θα σκοράρει. 48-53. Μαξιλαράκη, 5 πόντων πλέον για τους Porto Raptors. 9:35 πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Λέγκας. Υπάρχει το φάουλ.
Δεν μετράει η προσπάθεια όπως λέει ο ρέφερ, η χαμηλά έχει γίνει. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό για τους άσπρους, 3-2 τα ομαδικά. Πάσα χέρι με χέρι για τον Νικολάου. Ένα καλό το σούτ, το κατάλαβε και ο ίδιος. Σιαχάμις. Γεσίς αρκετά μέτρα. Ψάχνει κάποιον διαθέσιμο. Καλδέλης. Δίνει και πάλι στο πλάι, έχει μείνει μόνος του. Δεν σημαδεύει όμως σωστά. Και δεν μπορεί και να μαζέψει και την μπάλα στον αέρα ο Δήμος. 9 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν ακόμα για το τελευταίο λεπτό. Είναι ο Τριανταφυλλίδης. Δεν θυμίζω, έχουν φάουλ να δώσουν οι άσπροι. Δύο φάουλ συγκεκριμένα. Μπελεχάκης θα γυρίσει. Μπάλα έχει περάσει εκτός. Κατοχή και πάλι για τους Westside. Κίνησε τον αδελφό που λέει στον Μπελεχάκη από την γωνία αυτός, όχι. Σιαχάμις. Πιέζεται. Βρήκε τον Δήμο. Παντουβάκης χωρίς να βιάζεται, καθώς δεν υπάρχει και λόγο να βιαστεί. Θα γίνεται το κλέψο από τον Μπελεχάκη. Λέγκας. Πάσα καταλήγει σε αντίπαλο παρά την καλή προσπάθεια του Σιαχάμι. Νίκος Νικολάου θα δέχει το φαουλ από τον Τσουγιουλτζή, το τρίτο αυτό για τους Porto Raptors. Αδελφόπουλος αφήνει στον Νικολάου. Μελεχάκης ψάχνει χώρο για να σουτάρει. Θα το κάνει ξανά, αλλά και πάλι είναι ίδια η κατάληξη. Φαουλ στην συνέχεια από τον Αδελφόπουλο. Τέταρτο ομαδικό. Λεπτά ακόμα. Έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους πλέον οι Westside. Φιλάνε λοιπόν πρώτη νίκη για τους Porto Raptors στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Θα πάνε στο 1-5 ενώ από την άλλη οι Westside θα πέσουν στο 2-4. Πρέπει κανονικά το καλάθι του Σιαχάμι, 48-56. Αυτό είναι και το τελικό σκορ.